Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν με αστυνομική ταυτότητα, φυσική ή ψηφιακή, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. Σε αυτές τις εκλογές έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, όλοι οι εκλογείς θα λάβουν δύο φακέλους. Στον πρώτο φάκελο θα αναγράφεται το μονόγραμμα Δέλτα και μέσα σε αυτόν ο εκλογείας θα βάλει το ψηφοδέλτιο των δημοτικών εκλογών. Στη συνέχεια θα ρίξει τον εν λόγω φάκελο στην κάλπη των δημοτικών εκλογών 2023. Στο δεύτερο φάκελο που θα λάβει ο εκλογέας θα αναγράφεται το μονόγραμμα P και μέσα σε αυτόν θα βάλει το ψηφοδέλτιο των περιφερειακών εκλογών, ρίχνοντας τον ακολούθως στην αντίστοιχη κάλπη. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στο ψηφοδέλτιο κυμαίνεται από 1 έως 4 κατά περίπτωση. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού υπάρχει σαφής ένδειξη για τον αριθμό των υποψηφίων που μπορεί να επιλέξει ο εκλογέας. Οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για τον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος μέσω της εφαρμογής «Μάθε που ψηφίζεις» του Υπουργείου Εσωτερικών. Φέτος για πρώτη φορά τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα λάβουν εκλογική αποζημίωση ύψους 40 ευρώ. Οι εργαζόμενοι που θα μετακινηθούν για να ψηφίσουν δικαιούνται τη χορήγηση ειδικής άδειας μεταποδοχών. Οι επαναληπτικές εκλογές, όπου χρειαστεί, θα γίνουν την Κυριακή 15 Οκτωβρίου. Οι νέοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του 2024 και η θητεία τους θα είναι πενταετής. Μάλιστα, Χριστιανά μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θα σε ρωτήσω κάτι. Τα διόδια θα είναι ανοιχτά αυτή τη φορά όπως στις προηγούμενες εκλογές? Πάντα στις εκλογές παραμένουν ανοιχτά τα διόδια, έτσι ώστε να μπορεί να μετακινείται ο κόσμος για να πάει να ψηφίσει. Να κάνουμε τα